Και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο στούντιο πρώτη φορά για το 2021. Επιστρέφουμε με κάντο πράξη με τον Χρόνη τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Έχουμε ένα δεύτερο season από ερωτήσεις που είχαμε κάνει την τελευταία φορά που ήμασταν στο στούντιο, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Είχαμε κάνει έτσι μια εκπομπή με ερωτήσεις δικές σας. Είχαμε αφήσει πολλά αναπάτητα, βέβαια. Για να πούμε την αλήθεια, επειδή συνεχίσατε και στέλνατε κάποιες ερωτήσεις σε αυτό το διάστημα που δεν κάναμε εμείς εκπομπή live, θα προτιμήσουμε να πούμε τις πιο σύγχρονες, έτσι. και δεσμευόμαστε βέβαια ότι θα επανέλθουμε και για τις παλαιότερες επικαιρότητας, να το πω έτσι. Κάναμε ένα διάλειμμα σχεδόν 2 μηνών, όσο κάναμε. Ναι. Κάναμε βέβαια κάποια βιντεάκια από το σπίτι μας, όσο ήμασταν σε καραντίνα, τα κάντο μαζί μας με πολίτες Νέας Μύρνης, που νομίζω ήταν για μένα το αγαπημένο μου ήταν. Τα οποία, δηλαδή, ναι. Όταν μιλάς με απλούς ανθρώπους για τα προβλήματα που ζουν και οι ίδιοι, δεν είναι το ίδιο μετά να κάνεις συνεντεύξεις με επώνυμα πρόσωπα. Καμία σχέση το ένα είδος, καμία σχέση το άλλο. Κοίταξε, είναι όλοι επώνυμοι και για μένα, να σου πω την αλήθεια, οι πολίτες είναι πιο επώνυμοι. Θα έπρεπε να είναι, ναι, να έχουν έτσι πρωτεύοντα ρόλο. Ήταν όντως, έχεις δίκιο αυτό που λες, και εμένα δηλαδή είναι αυτό που μου άρεσε περισσότερο. Ήταν πιο αληθινό, έτσι, ήταν λιγότερο στημένο, ήταν πιο αυθεντικό, ήταν, θες παράπονο, ήταν παράπονο, ας πούμε, από τον κόσμο που είχε το βήμα να το πει, ρε παιδί μου, να το εκφράσει. Ναι, ήταν... Είτε απορία, είτε παράπονα, είτε το οτιδήποτε. Καλό, κακό, δεν έχει σημασία. Να πούμε όμως εδώ ότι μονοπόλησαν το ενδιαφέρον οι κυρίες. Ναι, όντως. Έτσι. Ήταν πιο ενθουσιώδης. Ακριβώς. Στην ιδέα μας. Ναι, απάντησαν γρήγορα, απάντησαν θερμά. Και γι' αυτό κάναμε κατευθείαν και τις εκπομπές, παρά την καραντίνα. Θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε πάντως και σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και άλλοι οι οποίοι δήλωσαν έτσι ενδιαφέρον. Έχουμε. Και θέλουμε να δώσουμε το ίδιο βήμα. Και νομίζω ότι θα ακούσουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα από τον κόσμο της Νέας Μύρνης και όχι από τους πολιτικούς. Ναι. Κλεισμένοι θα είμαστε λογικά. Ναι. Δεν έχουμε διαβάσει τώρα για τα νέα μέτρα που θα έβγαινε το διάγγελμα πριν από λίγα λεπτά κιόλας. Ναι, τι να πω, ελπίζουμε να είναι ό,τι γίνει, να είναι για καλό. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας, πάμε να αρχίσουμε ερωτήσεις. Πάμε, ναι, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι, να συνεχίσουμε μάλλον το κομμάτι των ερωτήσεων. Ξεκινήσω εγώ. Ξεκίνησε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση λέει, έχει ως εξής. Κύριε, λέει, έχουμε διαβάσει και ακούσει τόσα για το Μινέτα, εννοεί τη μετακόμιση στο νέο Δημαρχείο. Είναι δυνατόν να μην υπήρχε ένας χώρος τόσα χρόνια να γίνει Δημαρχείο και έπρεπε να πάμε στο Μινέτα? Μάλιστα. Ξεκινήσω εγώ. Ξεκίνα, ναι. Έχουμε εδώ και καιρό, έχει πάρθει απόφαση κοντά χρόνο, παραπάνω από χρόνο πρέπει να είναι. Ναι. Είδαμε και σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο ένα ψήφισμα κατά του Μινέτα, ενώ έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει το Μινέτα. Έχουμε δει υπηρεσίες να πηγαίνουν, υπηρεσίες να μην πηγαίνουν. Μεταφορά ή μη του ΚΕΠ. Ναι. Άλλα πράγματα είχαμε πει, άλλα πράγματα θα γίνουν. Που τι θα γίνει, δεν μπορώ να απαντήσουμε με βεβαιότητα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δούμε, πρώτα τι υπηρεσίες θα μεταφερθούν. Και μετά να πούμε τελικά, γιατί ό,τι και να πούμε είναι πιθανό να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Το ΚΕΠ ήταν να πάει μετά
Δεν... Όπως και κάποιες άλλες υπηρεσίες. Ναι, τελικά δεν πήγε. Ναι, είχαν αποφασίσει σε παλαιότερο δημοτικό συμβούλιο, όπως είδαμε, μίσω ότι θα πηγαίνανε. Πριν, και κάνει τις εκλογές, πριν γίνουν πριν και οι εκλογές. Το 18 πρέπει να ήταν. Ότι θα πήγαιναν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τελικά, όπως φαίνεται, δεν θα πάνε αυτές οι υπηρεσίες. Εντάξει, με απόφαση δημάρχου και συνεργατών. Το μόνο σίγουρο νομίζω είναι το αντίτιμο που έχουμε κλειδώσει στα 300 χιλιάρικα το χρόνο. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα αυτό σχολιάζεται θετικά, σχολιάζεται αρνητικά, σχολιάζεται με πάρα πολλούς τρόπους από σχεδόν όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι αν θα μειωθούν αυτά τα χρήματα από κάπου αλλού για να πάνε εκεί. Άμα ισοφαριστεί, okay. Άμα ισοφαριστεί, πάμε πάσο. Ναι. Αλλά άμα είναι να γίνουν βάρος έτσι επιπλέον έξοδα για το Δήμο σε τέτοιες εποχές, οικονομικά δύσκολες, ακόμα και για το Δήμο. Δεν ξέρω, νομίζω είναι λίγο περιττό, λίγο υπερβολή νομίζω αυτή η μετακόμιση. Τώρα για να απαντήσουμε λίγο, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να απαντήσουμε στον άνθρωπο σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο. Να πω την αλήθεια, εγώ πρόσφατα έγραψα και ένα άρθρο σχετικά με αυτό το ζήτημα. Από το οποίο κιόλας έτσι να πω και δημόσιο ότι έλαβα και μια απάντηση σε εισαγωγικά, έτσι μια κρούση από σύμβουλο του Δημάρχου σχετικά με το θέμα και με αυτά που έθιξα. Θες να γίνεις πιο αναλυτικός, να πεις. Θα γίνω, απλά να το πάω έτσι συγκεκριμένα λίγο, να πω κι εγώ την δική μου οπτική επειδή έχω κάνει μια μικρή έρευνα. Κοιτάξτε, όπως έθιξα και εγώ στο άρθρο, υπάρχουν χώροι στη Νέα Σμύρνη οι οποίοι πιθανώς να μπορούσαν να γίνουν δημαρχείο. Όπως ένας χώρος είναι το Γέχα. Γέχα, να θυμίσουμε, είναι ο χώρος, είναι, το σχολείο. Είναι ένα σχολείο απέναντι από το Δημαρχείο. Ακριβώς, απέναντι από το Δημαρχείο. Το οποίο ανήκει στο Δημαρχείο. Αλλά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες το εκμεταλλεύεται η Χριστιανική Ένωση που έχει να κάνει με τα σχολεία και τα λοιπά και με την εκπαίδευση και τα λοιπά. Τώρα, αυτός ο χώρος ανήκει στο Δήμο μας. Το ΓΕΧΑ είναι και λίγο φάντασμα θα το έλεγε κανείς γιατί δεν έχει ιδιαίτερη ζωή αν εξαιρέσει κανείς ένα πολύ μικρό κομμάτι που λειτουργεί σαν υπηαγωγείο. Ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Μιλάμε για το 1/10 του χώρου, τόσο μικρό. Το υπόλοιπο, να σου πω και εγώ, νόμιζα ότι είναι εγκαταλελειμμένο σχολείο πριν διαβάσω και μάθω γι' αυτό. Ναι, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι φάντασμα. Στην ουσία δεν γίνεται τίποτα εκεί πέρα μέσα. Έχει από πίσω ένα γήπεδο, ένα μικρό γηπεδάκι μπάσκετ, το οποίο και αυτό δεν επιτρέπουν στα παιδιά να παίξουν. Ναι. Αντιθέτως, λειτουργεί ως πάρκινγκ, αν έχεις παρατηρήσει. Λειτουργεί ως πάρκινγκ, ναι. Είναι κάποιοι συγκεκριμένοι κύριοι οι οποίοι μπορούν να ανοιγοκλίνουν τις πόρτες και να παρκάρουν εύκολα σε μια περιοχή της Νέας Σμύρνης που δεν μπορείς να βρεις να παρκάρεις. Έχουμε ήδη αναφέρει πάρα πολλά αρνητικά έτσι, σημεία σχετικά με το θέμα ΓΕΧΑ. Παρ' όλα αυτά, τι έλεγε η απάντηση που έλαβες? Ναι, συγκεκριμένα ναι, σχετικά με το ΓΕΧΑ. Η απάντηση με το ΓΕΧΑ έλεγε και κάτι, δηλαδή κάτι που το κάνει ακόμα πιο περίεργη την όλη υπόθεση του ΓΕΧΑ. Μας ανέφερε ο σύμβουλος του Δημάρχου γραπτός ότι εκτός από όλα αυτά που είπαμε, ο Δήμος επομίζεται και τον ένφια του χώρου αυτού. Δηλαδή συντηρεί τον χώρο αυτόν, πληρώνει τα έξοδα του χώρου αυτού, δεν τον εκμεταλλεύεται τον χώρο αυτό και είναι ένας χώρος φάντασμα ο οποίος είναι ο πλέον ιδανικός για να γίνει δημαρχείο κατά τη γνώμη τη δική μου. Είναι στο κέντρο, τεράστιο, θα μπορούσε εύκολα να γίνει ένα δημαρχιακό μέγαρο χωρίς να πληρώνουμε νίκια, χωρίς, ναι, δηλαδή πραγματικά ένας δικός μας χώρος τον οποίο το συντηρούμε στο βαθμό που πρέπει, που είναι υποχρεωμένος κάποιος να πληρώνει κάποια έξοδα για ένα ακίνητο και δεν τον εκμεταλλευόμαστε. Μη ρωτήσετε γιατί σε αυτό δεν πήραμε απάντηση, δεν καταλάβαμε κάτι, δεν έβγαζε κάποια απάντηση
η επιστολή, το email τέλος πάντων του Συμβούλου του Δημάρχου. Θεωρώ ότι θα πιθανώς, άμα καθίσουμε και ερευνήσουμε, υπάρχουν και άλλοι χώροι στο Δήμο Νέας Σμύρνης, μεγάλοι, που θα μπορούσαν να γίνουν δημαρχείο, όλα υπό προϋποθέσεις, έτσι. Τώρα, το γιατί δεν γίνονται, το γιατί εξακολουθούμε και πληρώνουμε τόσα χρόνια ενίκεια σε διάσπαρτα σημεία στο Δήμο και πάμε τώρα και σε ένα σημείο πάνω στη Συγκρού, μακριά από το κέντρο της πόλης, ναι. Είναι μόνο πραγματικά αυτό, είναι στο μυαλό του Δημάρχου και των συνεργατών του, των αντιδημάρχων, όλης παράταξης τέλος πάντων που διοικεί. Πραγματικά δεν μπορώ, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να βρω κάποια εξήγηση. Ελπίζω κάποια στιγμή να δεχτούν να μας εξηγήσουν. Να, να μας εξηγήσουν και όμως... τουλάχιστον αν βγαίνουμε κερδισμένοι, αν το ενίκιο που θα πληρώνουμε είναι μικρότερο. Βεβαίως. Να πούμε εντάξει. Ας κάνουμε περισσότερες διαδρομές. Αυτό θέλουμε κι εμείς, αυτό ζητάμε. Να μας το εξηγήσουν, να μας το αποδείξουν, έτσι. Και να μας πείσουν. Δηλαδή η εξήγηση που θα πάρουμε να είναι πιστική. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον Δημαρχείο. Νομίζω πρέπει να το καλύψαμε. Ναι, σε ένα βαθμό στο το καλύψαμε. Που μπορούμε εμείς. Το καλύψαμε ότι δεν είμαστε καλυμμένοι κανείς από τις απαντήσεις που παίρνουμε και από τον πραγματικό λόγο που γίνονται οι ενέργειες οι όποιες. Δεν ξέρω, μακάρι να βρεθεί κάποια στιγμή η απάντηση και να βρεθεί και η λύση. Πάμε λίγο να ελαφρύνουμε με μια πιο χιουμοριστική ερώτηση, να πούμε. Ρωτάνε λοιπόν, το στούντιό σας έχει COVID. Γιατί δεν κάνετε εκπομπή εδώ και αρκετό καιρό? Ναι, όπως προείπαμε, λόγω και κάποιων προσωπικών υποχρεώσεων, εργασιών, δεν καταφέραμε. Και λόγω συνθήκων να είμαστε στο στούντιο, γι' αυτό και κάναμε κάποια πραγματάκια από το σπίτι. Ναι, προσπαθήσαμε λίγο, εντάξει, και εμείς μέσα στην καραντίνα να εκμεταλλευτούμε λίγο το χρόνο, να προσαρμοστούμε, να κάνουμε εμείς να φέρουμε εις πέρας κάποιες δικές μας υποχρεώσεις. Βέβαια, παράλληλα κάναμε αυτό που αναφέραμε με τους συμπολίτες, το οποίο θα το συνεχίσουμε. Τώρα επιστρέψαμε στο στούντιο, για πόσο θα μείνουμε? Άγνωστο. Άγνωστε εβουλέ του κυρίου Χαρδαλιά και του κυρίου Τσιόδρα. Θα δούμε, θα δούμε. Να πούμε. Μακάρι να μην έχουμε ολικό lockdown. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη ερώτηση τώρα. Την οποία, να σου πω την αλήθεια, όταν τη διάβασα πρώτη φορά λίγο ταρακουνήθηκα, γιατί το είχα ξεχασμένο. Δεν πήγε καν το μυαλό μου, δηλαδή δυσκολεύτηκα να καταλάβω τι εννοεί. Ονομάζομαι Κάπα, δεν λέει το όνομα για ευνόητους λόγους ο κύριος, και έχω μαγαζί στην Οδό Ομήρου. Εδώ και 10 χρόνια περίπου συζητάμε για Open Mall και το 19 πριν τις εκλογές ο Δήμαρχος διαβεβαίωνε ότι είναι όλα έτοιμα και θα γίνει άμεσα αυτό το Open Mall. Ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα. Ισχύει κάτι ή δεν ισχύει, ξέρετε? Το Open Mall θα είναι το, πώς θα το πω, το κτηριακό μίνι εμπορικό που θα αναβαθμιζόταν. Θα όχι, είναι το Cosmo Sport που ανοίγει δίπλα σε συνδυασμό με αυτό. Βασικά είναι όλα μαζί. Το Open Mall που είχαν στο μυαλό τους από τη δημοτική αρχή είναι ότι ο δρόμος Ομήρου, ναι, θα είναι ένα μεγάλο ανοιχτό Open Mall. Δηλαδή θα είναι καθαρά με εμπορικά μαγαζιά, θα είναι πολύ πιο εύκολη η διέλευση, η προσβασιμότητα και όλα αυτά, έτσι, για τους πεζούς και για όσους θέλουν να αγοράζουν και να κάνουν. Θα είναι, ρε παιδί μου, πώς πας σε ένα μεγάλο ανοιχτό, π.χ. το MacArthur, κάποιο τέτοιο. Θα βλέπεις, ας πούμε, τέτοια πράγματα, θα βλέπεις δεξιά-αριστερά μαγαζιά, θα λειτουργεί σαν ένα μεγάλο εμπορικό, με ήπιας διέλευσης, ας πούμε, τα αυτοκίνητα ή τα όποια οχήματα. Σαν τη Γλυφάδα, θα λέγα εγώ, όπως είναι ο εμπορικός δρόμος της Γλυφάδας. Περίπου, έτσι, ναι, αλλά σε κατάσταση, έτσι, open mall, θα το λέγαμε, να είναι πιο τύπου εμπορικό κέντρο. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όντως... Εγώ δεν θυμάμαι και εγώ να ακούω κάτι... Κοίταξε, προεκλογικά είχαν πει ότι
Ήταν ένα από τα έργα, τα 38 κιόλας που προβάλανε. Και μαζί με το Αρτάκης, με μαζί με πάρα πολλά, ναι. Είχαν πει ότι ήταν έτοιμο. Mm-hmm. Ότι δηλαδή το πλάνο ήταν έτοιμο, δρομολογημένο, οι χρηματοδοτήσεις, όλα, εμείς θα το φτιάξουμε, το έχουμε υποσχεθεί κτλ. Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Δηλαδή, και εγώ δεν έχω ξανακούσει γι' αυτό. Δεν έχει υπάρξει κάποια ενέργεια σχετικά με αυτό, δεν έχει γίνει κάτι. Δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει, δεν γνωρίζουμε κάτι περαιτέρω. Θα πρέπει να γίνει μια έρευνα σε αυτό. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος έχει δίκιο σε αυτό που γράφει εδώ, ο κύριος Κάπα. Όντως το είχαν πει, ελπίζουμε ότι θα γίνει. Ελπίζουμε ότι θα γίνει σύντομα και δεν θα υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα, ότι ρολάρει κανονικά το έργο. Θεωρητικά θα έπρεπε να είναι σχεδόν έτοιμο, για να πούμε αλήθεια, γιατί είναι 21 τώρα, πια είμαστε στο 2021. Έχουμε σχεδόν δεκαετία αυτά. Δεκαετία από όταν το λέγανε, ναι, και το 19 που υποτίθεται διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος ότι είναι έτοιμο και δρομολογημένο. Θεωρητικά αυτά είναι έργα που γίνονται στα επόμενα 2 χρόνια, 3 βαριά, πολύ βαριά. Τώρα είμαστε στο 21, έχουν περάσει 2 χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα δύσκολο να γίνει σε 1 χρόνο όλο. Προστάμε μια απάντηση. Προστάμε απάντηση, ναι, θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Δημοτικά συμβούλια γίνονται αυτή την περίοδο? Αν ναι, μπορούμε να πάρουμε μέρος σε αυτά? Λοιπόν, το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε πριν μια εβδομάδα, κάτι παραπάνω, 30-31 Γενάρη νομίζω. Λίγο, ναι, εκεί πρέπει να γίνει στο 28. Τελευταίες μέρες στο Γενάρη, ναι, τέλος πάντων. Ήταν το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από, όχι μετά από, το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που εξέπεμψε live από το YouTube. Είχε live μετάδοση δηλαδή. Σωστά. Το βλέπεις σε πραγματικό χρόνο, όχι μαγνητοσκοπημένα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να συμμετέχεις στο Δημοτικό Συμβούλιο άμα δεν είσαι Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος κάποιου συλλόγου ή εκπρόσωπος κάποιου σωματείου. Είναι μια θετικότατη εξέλιξη, θα πω εγώ. Είναι θετική εξέλιξη ότι μπορούν να το παρακολουθούν πια. Και live. Και live, ναι. Όχι όπως πριν. Βέβαια, είναι αρνητικό το ότι λόγω της καραντίνας δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος να εδώ είναι, και καιρό δεν μπορεί να είναι παρόν. Ναι, εδώ και καιρό. Απλά το θετικό είναι, όπως είπες, ότι τώρα πια μπορείς να το βλέπεις τουλάχιστον. Ζωντανά. Πάμε σε ένα break. Πάμε σε ένα μικρό break και επανερχόμαστε πολύ γρήγορα.